Σας ρώτησα στο YouTube, στην κοινότητα, εκεί που γράφω και απαντάτε, τι θέλετε να παίξω για το Σάββατο, και επίσης ανέβηκε βίντεο 12.30. Πόσα χρόνια δεν περιμένετε, εντάξει, όχι πόσα χρόνια, πόσες εβδομάδες περιμένατε για να ανέβει Σάββατο 12.30. Και οι περισσότεροι μου είπατε, παίξε Minecraft. Και εγώ λοιπόν, σαν σωστός YouTuber που ακούει τους viewers του, θα παίξω ένα παιχνίδι που μοιάζει με το Minecraft, αλλά αυτό το παιχνίδι δεν είναι Minecraft. Κυρίες και κύριοι, θα παίξουμε το Staxel. Είναι κάθε φορά που ο Axel πάει να αγοράσει κάτι και τα στάζει, λένε Staxel, μπρο μου, πλήρωσε. Κανείς δεν γελάσε μέσα. Λοιπόν, αυτό το παιχνίδι μοιάζει με το Minecraft και ξέρω μόνο αυτό για αυτό το παιχνίδι. Μου το στείλανε στο Kimmeler, ευχαριστώ πάρα πολύ το Kimmeler που υπάρχει και μπορώ να έχω αυτές τις επιλογές. Δεν είναι sponsor, απλά μου στέλνουν κλειδάκια. Είναι μια ιστοσελίδα στην οποία είσαι YouTuber, πας και ζητάς κλειδάκια ή σου στέλνουν κλειδάκια. Τέλος πάντων, έχει single player Καλτσόπια. Το καλύτερο μέρος για να μείνεις, το καλύτερο μέρος για να βρεις δουλειά και πάνω απ' όλα το καλύτερο μέρος για να κάνεις παιδιά. Ακριβώς το ίδιο με το να πας φυλακή δηλαδή. Λοιπόν, Καλτσόπια κυρίες και κύριοι, Starting Farms 1, αλλά ο Friends Join κανένας φίλος μου δεν το έχει, γιατί δεν έχω φίλους, και πάμε launch, πάμε να ξεκινήσουμε την περιπέτειά μας στο Staxel, εκεί που Axel πλήρωσε. Sorry Axel, δεν ξέρω αν δεις αυτό το βίντεο, αλλά sorry για αυτό το αστείο. Εδώ έχουμε να κάνουμε το χαρακτήρα, θα πάμε αρσενικό, το οποίο μοιάζει με θηλυκό. Τα έχουν πετύχει. Λοιπόν, έχει random επιλογές, δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Κεφάλι, θα διαλέξω αυτό. Καταρχήν, δεν θέλω αυτό το χρώμα, ωραία. Θέλουμε... Πω πω... Όλα κοριτσίστικα είναι, ρε. Αυτό είναι κόμπλα. Ξέρεις τι, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Accept. Ωραία. Αυτός είμαι εγώ και ξεκινήσαμε στην πόλη που ονομάζεται Καλτσόπια. Ωραία. Και όπως βλέπεις εκεί πέρα, έχει ένα farm fan. Και να ξέρετε, σας προειδοποιώ πριν παίξετε αυτό το παιχνίδι, ότι θα σας πρίξει τα νεύρα. Ωραία. Νομίζω μπορούμε την αποφύγουμε. Δεν ξέρω γιατί τη βάλανε, αλλά έχει κάτι το οποίο μισώ πάρα πολύ. Ωραία. Και αυτό λέγεται ομιλία. Και μιλάει πολύ. Ωραία. Αν δω άνθρωπο ο οποίος μου μιλάει πολύ, και κυρίως σε θέματα τα οποία δεν με ενδιαφέρουν αρκετά, τον μισώ. Ωραία. Με πάθος τον μισώ. Καλησπέρα, Maximilian. You are a new face. Είσαι καινούριο πρόσωπο. Δεν έχουμε πολλούς καινούριους εδώ. Οκ, δεξί κλικ. You must be Jujuko. Έβαλα εγώ πουθενά το όνομα Τζουτζούκος. Πού το ξέρεις εσύ αυτό? Δεν έγραψα καθόλου πουθενά Τζουτζούκος. Το κλέψεις από το Steam μου, γιατί στο Steam έτσι το έχω. Πρόσεξε τι θα πεις. Μπορώ να παίξω, μην μου το κάνεις σε follow me. Λοιπόν, ξέρεις τι, πάμε αγώνα ποιος θα στάσει πρώτος στο τέτοιο, στο σπίτι. Στην καλύβα. Πες το πως θες. Το δρόμο τον ξέρω. Χαχα. Όχι, δεν το ξέρω. Από πού είναι? Χάθηκα. Όχι, όχι. Εδώ είναι. Λοιπόν, ας την αυτή να κάνει ό,τι θέλει. Και μιας και το είπαμε, μπορείς να με βοηθήσεις λίγο? Χάθηκα. Έχουμε ένα σπίτι σε αυτό το παιχνίδι, το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, μπορώ να κοιτάξω το χάρτη, αλλά ο εγωισμός μου δεν μου το επιτρέπει, γιατί εγώ πρέπει να το θυμάμαι απ' έξω. Ωραία. Ωραία. Βάζω στοιχήματα στο κίτρινο σπίτι δεξιά. Ή όχι. Παίζει να έχουν διαφορετικό gold. Το μεταξύ, σε περίπτωση που με ρωτάτε γιατί το κάνω αυτό, κρατάω φτέρνισμα. Και άμα φτέρνιστο, παίζει να πεθάνει ο κόσμος εδώ. Λοιπόν, ξέρεις τι. Θα το βρω το σπίτι, γιατί αυτή θα μου ξαναμιλήσει. Πρέπει να μου ξαναμιλήσει αυτή σε λίγο. Να ξέρετε, παίζει να έχει διαφορετικό gold κάθε φορά. Ή απλά εγώ δεν το θυμάμαι καθόλου, γιατί έχω τρεις μέρες να παίξω και μέσα σε τρεις μέρες ξέχασα τα πράγματα. Καλά, δεν έπαιξα και πολύ. Έπαιξα λίγο να δω σε φάση. Λοιπόν, Αχα! Ναι, όντως έχει διαφορετικό gold κάθε φορά. Την τελευταία φορά δεν υπήρχε αυτή η Εμίλια εδώ πέρα. Αυτή εδώ πέρα είναι η φάρμα μας. Εδώ πέρα είναι το σπιτικό μας. Αλλά επειδή ο Μπέιζε βιάστηκε, πρέπει να πάμε να βρούμε τώρα αυτή την πολύ καλή γυναίκα και να μας μιλήσει για να μας κάνει τα tutorial και έχει να μας δώσει μερικά πράγματα, αν θυμάμαι καλά, Γεια σου!
Τι καθαρίζεις. Καλά κάνεις. Μπράβο, ρε Όσκαρ. Το καλύτερο παιδί στην πόλη είσαι. Όσκαρ, κυρίες και κύριοι, πρέπει να πάρει Όσκαρ. Αστεία 2019. Λοιπόν, αυτή είναι η μέλισσα. Τι γυρνάς. Ου, κάτσε, κάτσε, ρε, μπρο. Και τι φοράς αυτή η ρούχα. Το μελίσιο σου, πού είναι. Γεια σου, Λιόν. Το Left 4 Dead, το Walking Dead, τα πήρα όλα, ρε, από το Resident Evil. Ναι, γεια σου. Εδώ τώρα αυτή θα με ξαναγεί στην πόλη. Ναι, αυτή είναι η ταβέρνα, ωραία, ξέρεις τι. Το γνωρίζω. Ωραία, ready to move on, yes, πάμε στη φάρμα μου, σε παρακαλώ. Farm fun που δεν έχεις καν όνομα γιατί σε βαρέθηκαν και δεν... Φαντάσου, δεν σου δώσανε τόσο σημασία στο παιχνίδι, δεν σου δώσανε καν όνομα. Είσαι τόσο σπαστικιά, που ακόμα και developers σε μισούνε. Ακόμα και developers σε μισούνε, δεν σου δώσανε όνομα. Εντάξει, γράφω 10 λεπτά βίντεο, έτσι. Είμαστε ήδη στα 10 λεπτά και δεν έχω κάνει τίποτα. Κλασικό video base. Λοιπόν, ωραία, τώρα θα μου δείξεις πώς να δουλέψω την τσάπα μου. Ε? Εγώ την τσάπα μου ξέρω τι δουλεύω. Γιατί η δική μου τσάπα είναι μεγαλύτερη από τη δική σου. Λέει, ελπίζω, λέει, το κατοικίδιό σου να σου κρατήσει παρέα και να μην νιώθεις μόνος. Όταν έρθει. Άρα θα έχουμε κατοικίδιο. Και θέλω τώρα στα σχόλια. Χα! Σου κορόιδεψα. Νόμιζες θα διαλέξω. Θα διαλέξω γάτα ή σκύλο. Χα! Νόμιζες εσύ θα διαλέξεις, ε! Ε! Νόμιζες εσύ θα διαλέξεις. Οπότε ξέρεις τι, εσύ θα διαλέξεις. Ωραία. Πού έχω θάψει το κινητό. Θα ανοίξω τώρα το Instagram. Εσύ όμως το βλέπεις αύριο. Δηλαδή τώρα. Για μένα είναι χθες αυτό που βλέπεις. Θα ανοίξω τώρα το Instagram και θα κάνω μια ερώτηση στο Instagram. Αν θες να συμμετέχεις σε κάτι τέτοιο και εσύ κάναμε follow στο Dabase 1. Ωραία. Ωραία, ξέρεις τι. Θα κάνω μια ερώτηση στο Instagram και θα είναι. Τι να πάρω, θέλω να απαντήσω γάτα σκύλο. Σε παρένθεση, σε παιχνίδι προφανώς. Ωραία, για να μην μπερδευτούν, ναι. Και μου λένε, ω, θα πάρεις γάτα ή σκύλο για βίντεο, μπράβο, ρε, ωραίος είσαι. Θα βάλω πρώτα το σκύλο, ωραία. Θα βάλω πρώτα το σκύλο και μετά θα βάλω τη γάτα, γιατί εγώ είμαι σκύλος. Προτιμώ σκύλο, φίλε. Το έκανα εδώ πέρα, να με ακολουθούσατε, αν δεν με έχετε ακολουθήσει, δε φταίω εγώ στο επόμενο βίντεο να είσαι προετοιμασμένος. Οπότε, πατάω το story. Το story έφυγε, ωραία. Πάω να παίξω το παιχνίδι και όταν θα έρθει η ώρα θα δω το poll και ό,τι ψηφίσατε εσείς, διαλέγετε. Ωραία, follow me. Μπλα 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 μπλα. Έχω παίξει τέτοια παιχνίδια. Αλλά αν το κρατήσουμε πατημένο, το βλέπεις εδώ, γίνεται τέτοιο, πες το. Γίνεται, πώς το λέμε, Stardew Valley. Και μπορούμε να φυτέψουμε. Τώρα αυτό τι είναι. Beetroot. Το beetroot, αν δεν κάνω λάθος, είναι όχι πατζάρι. Το άλλο κόκκινο που το βάζει σαλάτα και ψιλοκέι, αλλά έχει ωραία γεύση το. Το beetroot θα το λέμε. Δεν με ενδιαφέρει. Ωραία. Και τώρα θα μου δώσεις και τέτοιο ποτιστήρι. Ναι, μπράβο. The watering can 200 petals. Τα petals πρέπει να είναι τα λεφτά σε αυτό το παιχνίδι. Ωραία, ξέρεις τι, έλα σε ποτίσω. Ωραία. Achievement unlocked. Water a plant. Μπράβο, achievement ολόκληρο. Σου δίνω achievement που έκανες 2 κλικ. Δεν θα έπρεπε. Looks you've got the hang of. Here another reward. Άλλο 200. Επειδή πότισα. Ο τυπάς ήρθε και μου καθαρίζει το σπίτι. Όσκαρ, είσαι το καλύτερο παιδί στην πόλη. Ένα μπράβο για τον Όσκαρ. Κάτω στα σχόλια όλοι hashtag μπράβο Όσκαρ. Λοιπόν, I think it's going to take a while for the crop. Ναι, τώρα θα μου δώσει το μαγικό. Δώσ' το. Πού το. Δεν μου το έδωσες. Τι είναι αυτό. Α, δεν μου το έδωσε. Εννοώ το address to the no one. Α, πρέπει να κάνουμε το quest για να το πάρουμε αυτό. Okay, μας έδωσε quest. Έχει και quest το παιχνίδι. Λοιπόν, ένα γράμμα για τον Rowan. Ωραία, δεν με ενδιαφέρει τι είναι το γράμμα. Απλά πρέπει να βρούμε που είναι αυτός ο... Είναι κυριολεκτικά στην άλλη άκρη. Είμαστε εμείς εδώ και πρέπει να πάμε εκεί στο κόκκινο το μεγάλο. Okay, στην ταβέρνα. Μπλιέτ. Α, όχι, τώρα θα μου μιλήσεις. Okay, Mago Shop. Okay, μπράβο. Λοιπόν, αυτός με ρωτάει γιατί αυτός θα μου δώσει το κατοικίδι. Και ήρθε η ώρα να δούμε τι ψηφίσατε. Δεν νομίζω να προλάβατε πολύ. Αλλά, για να μην λέτε ότι κλέβω, δεν ξέρω άμα φαίνεται. 56 σκύλο, 14 γάτα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που δεν είστε από αυτούς με τις γάτες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα διαλέξουμε σκύλο γιατί εσείς το ψηφίσατε. Ήταν δική σας απόφαση.
Ήταν σαν να κάνω live, αλλά δεν ήταν live. Αλλά συνεχίζω να μιλάω μόνος μου σε μια οθόνη. Ωραία. Lucky for you. Yes, it is lucky for me. Ναι, 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 μπλα 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 μπλα. Ξέρεις τι, έχουμε και ένα. Ναι, σου δώσα το note. Ωραία, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ωραία. Πρέπει τώρα, του δώσαμε το letter και το γράμμα που μας έδωσε αυτή. Και για να τελειώσουμε το quest. Είναι το J. Drinks. Just hand it over to Leaf. Τώρα πρέπει να βρούμε την Leaf. Leaf. Δεν διαβάζω γενικά τα quest. Γενικά το έχω αυτό το πρόβλημα. Η οποία είναι δίπλα στο σπίτι μου και με βολεύει. Υπέροχα. Σισι Leaf. Έλα εδώ. Σύμπαντο. Hi there. Αλλά. Ω, καλά. Ω, καλά. Τώρα αυτό πρέπει να το παραδώσουμε πίσω. Α, μου έδωσε τέτοιο. Γεια σου, ρε Όσκαρ. Πας να καθαρίσεις πάλι. Τι καλό παιδί που είσαι, εσύ, ρε φίλε. Τι καλό παιδί που είσαι, ρε Όσκαρ. Λοιπόν, θέλω κάποιος από εσάς να κάνει account στο YouTube Oscar με το εικονίδιο του Oscar εκείνο εκεί πέρα. Θα το πάω σε λίγο να το κάνετε screenshot και να μου γράφει σχόλιο σε κάθε βίντεο. Ωραία. Ένας από εσάς πρέπει να αναλάβει αυτή την ευθύνη για να δείξουμε πόσο πολύ αγαπάμε τον Oscar. Και κάθε φορά θα τον καρφιτσώνω στα σχόλια φάση, ξέρω εγώ. Λοιπόν, Ρόμαν. Ναι, μπράβο, 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 μπράβο. Μιλάς πάρα πολύ. Όλοι μιλάτε πάρα πολύ. Αχ, γιατί μιλάτε τόσο πολύ. Ωραία, πήραμε το γράμμα για τη From Farm και φύγαμε πίσω. Λοιπόν, να το Όσκαρ. Τσιμπήστε screenshot. Κάποιος να κάνει account και να βάλει όνομα Όσκαρ. Θα είναι ο αγαπημένος μου χρήστης. Κάντε το στα σχόλια. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ξέρεις τι. Δώσε μου τώρα εκείνο που ήρθε να κάνει το quest. Σε παρακαλώ! Δώσε μου. Dog house και animal naming form. Ωραία. Μπορείς να φύγεις. Μου δώσε και σφυρί. Ωραία, ξέρεις τι. Κούλιο. Κούλιο. Εγώ λέω να βάλουμε το σκύλο δίπλα στο σπίτι. Το βάλουμε εδώ πέρα. Σκύλο δερματίας βγήκε ρε. Την άλλη φορά ήταν άλλο σκυλάκι. Θέλουμε το φαγητό του δίπλα. Ωραία. Και νομίζω έχουμε και ένα name form. Νομίζω κάπως έτσι λέγεται. Λοιπόν, και εδώ μπορούμε να ονομάσουμε το σκύλο μας. Θα τον ονομάσουμε. Πίτζος! Πίτζο! Θα είναι ο Πίτζος από εδώ και πέρα. Πίτζο! Έλα εδώ ρε! Έλα εδώ ρε Πίτζο! Έλα εδώ! Μπορείς να ανέβεις? Μπράβο ρε Πίτζο! Πάμε μέσα στο σπίτι. Έλα εδώ! Έλα εδώ βρε! Έλα εδώ! Πού είσαι ρε Πίτζο! Το καλύτερο σκυλάκι του κόσμου. Λοιπόν, αυτός είναι ο Πίτζος. Θέλω να μου δώσεις εκείνο το αντικείμενο. Good job, ναι, ναι, μπλα μπλα μπλα. Τώρα θα μου δώσεις εκείνο το αντικείμενο. Το θυμάμαι πολύ καλά. Θα μου δώσεις. Τι μου είπε τώρα αυτή, έχω να κάνω. Great. Now your pets would be fine for a goal. Okay. You know what, I'm tired of waiting on that crop. Okay, κούλιο. Ωραία, μπράβο, μπράβο. Μου δώσε το μαγικό νερό. Και δείτε τι κάνει το μαγικό. Έλα εδώ, ρε Πίτζο. Δείτε τι κάνει το μαγικό νερό. Το ρίχνεις εδώ. Και τσουπ, μεγάλωσε. Μεγάλωσε. Έχουμε μεγάλο. Δεν θέλω να το φάω. Άρε Πίτζο, το καλύτερο σκυλί. Ωραία, τώρα μπορείς να φύγεις. Α, και τώρα πρέπει να πάμε να το καταχωρήσουμε ότι έχουμε τη φάρμα μας. Ωραία, πρέπει να πάμε στο δημαρχείο. Πίτζο! Πίτζο! Πίτζο, θα έρχεται μαζί μου ο Πίτζος. Πού είναι ο Πίτζος? Το χάσαμε κιόλας. Έλα εδώ ρε Πίτζο, έλα εδώ, πάμε βολτά. Πάμε βολτά, πάμε στο δημαρχείο. Άρε Πίτζο! Και δείχνει και δαλματίες, πώς το αγαπάω αυτό το σκυλάκι, ρε φίλε. Άρε Όσκαρ, το καλύτερο παιδί του κόσμου, είσαι πάει να καθαρίσει πάει. Πίτζο, πάμε δημαρχείο. Έλα εδώ ρε Πίτζο. Πάμε ρε Πίτζο. Έλα εδώ. Πίτζο. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Ρε, βλάκα Πίτζο. Μπράβο. Μπράβο ρε Πίτζο. Ελπίζω να μην αρχίσει να γαυγεί τον κόσμο και να κατουρίσει τα σπίτια σου. Επιτρέπω. Να σου γαυγεί δεν επιτρέπω γιατί παίζει να έχουμε φασαρία και δεν μου αρέσει αυτό. Πάμε ρε Πίτζο. Πάμε να καταχωρήσουμε τη φάρμα μας. Τι κάνεις εδώ βρε μπάγλαβα. Τσίποντο. Ναι, ωραία. Ωραία, ωραία, ωραία. Yes, please. Πήραμε και την άδεια. Ωραία. Wooden plank. Μου έδωσε και ξύλο. Μπράβο, ρε φίλε.
Ωραία, ξέρεις τι, και τώρα καταχωρήσαμε και τη φάρμα μας στο δήμαρχο. Δεν με ενδιαφέρει καν τι έχει να πει. Αυτό τι είναι εδώ πέρα. Farm license, the license to your farm to treasury. Έλα, πιτζό, πάμε σπίτι. Και καθώς έρχεται ο πίτζος, θαρώ πως είναι η ώρα να κλείσουμε αυτό το βίντεο, γιατί είμαστε ήδη στα 28 λεπτά βίντεο recording. Ελπίζω να σας άρεσε, δείτε και την ακρίδα εδώ πέρα. Αν θέλετε κι άλλο βίντεο από αυτό, μην ξεχάσετε να το γράψετε κάτω στα σχόλια. Επίσης, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, ένα subscribe και ένα share. Και εμείς τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας και ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Και ένα μισά ώρα κρατά το φτερισμό. Τα λέμε, θα φτεριστώ.